Ξανά για τον Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Ο γιατρός από τα αριστερά θέλει να βγάλει τη σέντρα. Καλοζυγισμένοι απομακρύνουν όπως οι φιλοξενούμενοι. Κωνσταντινίδης, νέα σέντρα για το κεφάλι του Κωνσταντινίδη, του Βασίλη. Έχω την αίσθηση πως υπάρχει εκεί πέρα κάποιο τράβηγμα στον έμπειρο επιθετικό του Εθνικού Γαζόρου. Θα το δούμε αυτό και στο replay. Ξανά εδώ η φάση με τον Κωνσταντινίδη να βγάζει τη σέντρα. Λίγο νωρίτερα εδώ είναι το ξεκίνημα της όλης προσπάθειας. Θα δούμε και την ολοκλήρωσή της. Ξανά με το δεξί αυτή τη φορά υπάρχει εδώ πέρα το μαρκάρισμα πάνω στον Βασίλη Κωνσταντινίδη από τον Άγγελο Βέρτζο, ή μάλλον πρόπερση. Για να δούμε εδώ την φάση για την οποία διαμαρτυρήθηκαν, όπως είδατε βρήκε στη δεξιά γροθιά του Καπία. Η μπάλα από την προσπάθεια του Σκούφαλη παίζεται η δεξιομπαλατσούκας. Κυριάκος στον άξονα ψάχνει το δεξί του πόδι, θα κάνει το σουτ, πέφτει σωστά στην δεξιά του γωνία ο Βαλσαμάκης και με τις δύο του γροθιές στέλνει την μπάλα κόρνερ. Καλά εκτελεσμένο γκολ, 0-1 από το απευθείας κόρνερ του Κυριάκου. Πάει κοντά του και ο Βέρτζος, μπροστά η ομάδα του Βόλου. Στο 44, να λοιπόν στην απειλή από το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, μετουσιώθηκε σε γκολ σε ένα πολύ κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Στο 44 εδώ ο Στέλιος Μανολάς, σαφώς ικανοποιημένος πλέον αυτό, σαφώς προβληματισμένος ο Παναγιώτης Λιμπέρης, βλέποντας τους ποδοσφαιριστές του να είναι πλέον πίσω στο σκορ. Αλλά εκτελεσμένο αυτό εδώ κόρνερ του. Μπήκε και ο Βέρτζος με στη φάση, ήρθε και ο Βασίλης Κωνσταντινίδης από πίσω. Το μισό γκολ σίγουρα είναι του Κυριάκου. Καπίας δεν είδε το φλίγκο, ο οποίος μπαίνει σφίνα για να πλασάρει το Βαλσαμάκι. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον πορτιέρο του Εθνικού Γαζόρου, λέει όχι και πάλι. Προσποίησε το φλίγκο. Αλλάζει πόδι, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, απομακρύνει ο Γιάννης όπως. Σωτήρης Κωνσταντινίδης, γυριστό σουτ στην αγκαλιά του Βούρα. Παίξε το 1-2 γρήγορα, εναλλαγή της μπάλας. Μαχαιρούδης για το Μερεσιώτη, ανεβαίνει ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης. Γίνεται σέντρα, υπάρχει χέρι από τον Μπουρτουλίδη, παίζεται λέει ο Μπαλατσούκας. Σωστή διαμαρτυρία και του, Βασίλη Κωνσταντινίδη και του Μαχαιρούδη. Πάει κοντά του και ο Μπεκιάρης και ο Γεωργιάδης στον Μπαλατσούκα. Ο Μπεκιάρης του λέει ένα σφύριγμα. Για να δούμε εδώ το replay. Να εδώ ο Μερεσιώτης από την πίσω κάμερα. Κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Εδώ δεν φαίνεται, ξανά εδώ. Ο Μερεσιώτης ανεβαίνει και ο Πουρτουλίδης. Και εδώ η μπάλα βρίσκει το αριστερό του χέρι και το τραβάει συνέχεια πίσω του. Μπεκιάρης στο Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Σπάει αυτός για το Μαχαιρούδη μέσα στη μεγάλη περιοχή της Νίκης Βόλου. Βασίλης Κωνσταντινίδης, μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπορεί να τσιμπήσει την μπάλα και να τη σπρώξει. Καπίας, να μιλάει σέντρα. Σωτήρης Κωνσταντινίδης με τη μία στην αγκαλιά του Βούρα. Νέες διαμαρτυρίες από τον Μπαλατσούκα που ήταν μπροστά στη φάση. Είναι πάνω του και ο Κατσαβάκης. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Η κεφαλιά Μαχαιρούδης για το 1-1. Ο Μπεκιάρης του λέει όχι ο Βούρας. Ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης ενημέρωσε τον Κωνσταντίνο Μπαλατσούκα να μην δώσει το φάουλ που δεν υπήρχε ουσιαστικά. Γι' αυτό το είπε Σωτήρης Κωνσταντινίδης όχι από το Βούρα και στη δεύτερη απόπειρα. Να εδώ οι δύο Κωνσταντινίδες που συνεργάστηκαν άψογο. Πουρτουλίδης θέλει να βγει στην κόντρα. Η φιλοξενούμενη ομάδα Λαλίν βρίσκει τον Κυριάκο. Δεν υπάρχει offside στο τετατέτ με τον Βαλσαμάκη. Θα του πει το όχι με τη σειρά του. Καπίας εκτελεί, καλό, αλλά με την δεξιά του γροθιά. Ο Βούρας που εκτινάχτηκε στην αριστερή του γωνία λέει και πάλι όχι. Ατζής με το Λαλίν που είναι πιο ξεκούραστη όπως ο Σαβίδης. Θα βγει ο Βούρας ανυπεράσπιστη εστία. Μπεκιάρης για την ισοφάριση, γκολ. 1-1. 1-1 εδώ στο γήπεδο των Σερών από το αυτογκόλ του Κοντοδήμου. Και έξαλλοι πανηγυρισμοί για τους γηπεδούχους που δείχνουν να θέλουν ακόμα και το 2-1 με την προτροπή του Βασίλη Κωνσταντινίδη. Να λοιπόν σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, όπως μας επιφύλαξαν οι δύο ομάδες, με δύο γκολ στο φινάλε κάθε ημιχρόνου. Το αυτογκόλ του Βασίλη Κωνσταντινίδη μετά το κόρνερ του Κυριάκου στο 44 και το αυτογκόλ του Κοντοδήμου στο 94 εδώ. Μία εικόνα χίλιες λέξεις, ο άμεσος συνεργάτης του Αγίου Μανολάου, ο Λεωνίδας Μπίλης, στο 94. Δύο λεπτά ακόμα παιχνιδιού ουσιαστικά στις Σέρες. Σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, στία είτε για το 0-2 Νίκη Βόλου σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, είτε για το 1-1 ο Εθνικός Γαζόρου που το βρήκε τελικά. Κίνηση απογοήτευσης από τον Κυριάκο που τα λέει με τον Μπαλατσούκα. Ξανά εδώ η προσπάθεια να γίνει σκόρερο Μπεκιάρης.
μετά την απομάκρυνση του Βούρα. Βρίσκει πάνω στον Κοντοδήμο, δεν μπορεί να αποτρέψει το 1-1 ο συμπαίκτης του και έτσι γίνεται η ισοφάρηση εδώ στις Σέρες. Καρατζάς για το κεφάλι του Λαλίν, μπάλα βρίσκει σε αυτό του Καπία. Τέλος παιχνιδιού στις Σέρες με το τελευταίο σφύριγμα του Μπαλατσούκα. Οι δύο ομάδες ισόπαλες, 1-1 Εθνικός Γαζόρου και η Νίκη Βόλου.